Πολλά πράγματα στη ζωή είναι αβέβαια. Όμως ένα από τα σίγουρα είναι πως κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα βιώσουμε κάποια απώλεια. Απώλεια μιας σχέσης. Απώλεια μιας δουλειάς. Κάτι πολύ δύσκολο και δυνηρό, ελπίζω να μην σας έχει συμβεί, απώλεια ενός αγαπημένου. Ή κάτι πιο πρόσφατο, απώλεια της υγείας μας. Ή απώλεια της ασφάλειας που νιώθαμε για αυτήν. Όταν έλαβα την πρόσκληση για να μιλήσω σε αυτό το TEDx, το mail που τη συνόδευε μιλούσε για το πένθος και τη διαχείρισή του, αλλά και για κάτι άλλο πολύ ιδιόμορφο της εποχής μας. Όλο αυτό το διάστημα, όπως τα ξέρετε, οι άνθρωποι στα νοσοκομεία όχι μόνο έχαναν πολλές φορές την υγεία τους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχασαν και την ικανότητα να επισκεφτούν τους αγαπημένους τους. Όλα αυτά είναι συμβολικές ή πραγματικές απώλειες που βγάζουν στην επιφάνεια πραγματικό ή συμβολικό πένθος. Το οποίο πένθος, αν δεν το αναγνωρίσουμε πολύ πολύ συνειδητά, αν δεν το επεξεργαστούμε, θα βγει στην επιφάνεια με άλλους τρόπους, όπως έλεγε και ο Φρόιντ. Διότι δεν μπορούμε, ευτυχώς, να γλιτώσουμε από το ίδιο μας το ασυνείδητο. Όποιος γνωρίζει, έστω και λίγα πράγματα από ψυχολογία, γνωρίζει τη σπουδαία Ελβετίδα ψυχίατρο, Ελίζαμπεθ Κιουμπλερός, η οποία το 1969 έγραψε ένα βιβλιαράκι μικρό, On Death and Dying, και στο οποίο μελετούσε βαριά άρρωστους και περιέγραφε τα στάδια του πένθους που περνούσαν. Αργότερα υπήρξαν πολλές αναθεωρήσεις και επικρίσεις, όπως συμβαίνει με κάθε τύπο σπουδαίο. Όμως αυτό δεν αναιρεί το πόσο συγκλονιστική ήταν η σύλληψη της Κιουμπλερός. Ποια είναι τα στάδια του πένθους που μας περιέγραψε? Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, θλίψη, αποδοχή. Το πρώτο στάδιο, η άρνηση. Οι άρρωστοι της Κιουμπλερός αρνούνταν τη διάγνωση, αρνούνταν την κατάσταση, έκαναν σαν να μην υπήρχε. Βλέπουμε, αν κοιτάξουμε γύρω μας, φυσικά την άρνηση παντού στην καθημερινότητα. Άρα για σας έχει συμβεί να πάτε ποτέ σε έναν αγαπημένο σας με κάποιο παράπονό σας, μόνο και μόνο για να πέσετε πάνω σε άρνηση? Αυτό στην πραγματικότητα συμβαίνει, διότι όταν κάποιος εκφράζει ένα παράπονο, στην πραγματικότητα μας ζητά να αλλάξουμε. Και η αλλαγή ανεβάζει άγχος, διότι ισοδυναμεί με απώλεια. Πολλές απώλειες. Την απώλεια του παλιού μας εαυτού, την απώλεια της εκτίμησης που άλλος έχει για μας ή και της αυτοεκτίμησης, αν βλέπουμε τον εαυτό μας από τα μάτια του. Όταν μας ζητούν να αλλάξουνε με, αυτόματα, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, δρομολογείται μια συμβολική πορεία πένθους. Και η πρώτη αντίδραση είναι η άρνηση. Το δεύτερο στάδιο της Κιουμπλερός, άρνηση, θυμός. Οι άρρωστοι της Κιουμπλερός θύμωναν με την κατάσταση. Θύμωναν με τον εαυτό τους, με τους άλλους γύρω τους, με τη ζωή. Κι όμως, αυτός ο θυμός έκρυβε τόσα περισσότερα από κάτω. Το πόσο ευάλωτοι ένιωθαν. Το πόση ανάγκη είχαν για στήριξη. Το πόσο φόβο ότι οι άλλοι θα τους λυπηθούν, θα τους θεωρήσουν απεχθείς και αδύναμους ή κακομύριδες. Ή θα καταλάβουν το φόβο, τη θλίψη που ένιωθαν. Όλα αυτά, βλέπετε, κρύβονται μέσα στο θυμό. Αλήθεια, σας έχει ποτέ συμβεί να γίνετε επιθετική ή παθητικά επιθετική, χωρίς να συνειδητοποιείτε το φόβο της απώλειας και πάλι το συμβολικό πένθος που κρύβεται μέσα σε αυτή τη μάσκα, μέσα σε αυτή την άμυνα του θυμού? Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα νιώσουμε θυμό, και αν νιώθετε τώρα θυμό για μια κατάσταση, θέλω να κάνουμε όλοι την εξής άσκηση, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Θέλω να σκεφτούμε την εξής ερώτηση. Τι ακριβώς κάτω από αυτό το θυμό, πίσω από αυτό το θυμό, φοβάμαι ότι θα χάσω? Θα δούμε ότι πολύ μεγάλο μέρος του θυμού θα ανακουφιστεί αν βγει στην επιφάνεια
το ασυνείδητο περιεχόμενο για το οποίο πενθούμε. Πάμε στο τρίτο στάδιο. Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση. Οι άρρωστοι διαπραγματεύονταν για την κατάσταση. Με το Θεό, το πεπρωμένο ή ό,τι πίστευαν. Αν με θεραπεύσεις θα αλλάξω. Θα γίνω καλύτερος ή καλύτερη. Θα συμπεριφέρομαι καλύτερα. Θα κάνω όλα όσα δεν έκανα. Και παρόμοιες διαπραγματεύσεις φυσικά βλέπουμε και στις σχέσεις μας. Είναι ο λόγος που μένουμε πολλές φορές σε πολλά τοξικά πράγματα. Οι υποσχέσεις που μας δίνουν, όταν μας υπόσχονται ότι θα αλλάξουν, από φόβο μη μας χάσουν. Όμως, όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά, όποιος θέλει να αλλάξει, αλλάζει από μόνος του, κατά τη διάρκεια της σχέσης και όχι επειδή πρόκειται να χάσει κάποιον. Και πάλι, αυτού του είδους οι υποσχέσεις ή σε άλλες περιπτώσεις οι ενοχές που μας πισωγυρνούν, είναι περισσότερο κομμάτια μιας συμβολικής διεργασίας. Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, θλίψη, επόμενο στάδιο. Έλεγε και ο Μπλερός ότι αν έρθει μια γυναίκα και πει «Ξέρω ότι έχω καρκίνο και ότι πρόκειται να πεθάνω, νιώθω μεγάλη θλίψη». Τέτοιου είδους ασθενείς, λέει, συνήθως, χρειάζονται και τη λιγότερη βοήθεια. Διότι έχουν πλαισιώσει ως επιτοπλίστων αυτό που έχει συμβεί και είναι περισσότερο σε θέση να ευεργετούν τους άλλους, παρά οι ίδιοι να χρειάζονται ευεργεσία. Αντίθετα, όσοι δεν εκφράζονταν με λέξεις, είτε επειδή ήταν μικρά παιδιά και δεν είχαν ακόμα τις νοητικές δομές για να συλλάβουν αυτό που είχε συμβεί, είτε επειδή δεν είχαν το χρόνο να επεξεργαστούν τις πληροφορίες, είτε επειδή απλώς φοβούνταν πάρα πολύ το θάνατο, όλοι αυτοί χρειάζονταν και τη μεγαλύτερη βοήθεια. Με άλλα λόγια, όσοι εκφράζονταν, εξέφραζαν όλο το φάσμα των συναισθημάτων τους, τη θλίψη, την οργή, την απογοήτευση, την πικρία, όλοι αυτοί πέρναγαν τη διαδικασία πιο ομαλά και έφταναν γρηγορότερα και στην αποδοχή. Άραγε, το ίδιο δεν συμβαίνει και με κάθε συμβολική ή πραγματική απώλεια. Πόσο δυσκολότερα γίνονται τα πράγματα χωρίς την έκφραση. Πόσα τραύματα ο καθένας από εμάς έχει κουβαλήσει. Πόσες αυτοκατηγορίες έχουμε εσωτερικεύσει. Επειδή δεν βρήκαμε, κανείς δεν μας έδωσε το ασφαλές καταφύγιο για να εκφράσουμε ακριβώς εκείνα που σκεφτόμασταν. Ή επειδή δεν το δώσαμε στον εαυτό μας το καταφύγιο. Και προκύπτει η λογική ερώτηση, πώς μπορούμε να δώσουμε αυτό το καταφύγιο στον εαυτό μας και να φτάσουμε σιγά σιγά και στην αποδοχή και στη διαχείριση. Το πρώτο πράγμα το είπαμε, με την έκφραση όλων όσα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μας ντροπιάζουν, μας φοβίζουν, μας απογυμνώνουν. Είναι το ασυνείδητο περιεχόμενο που μας προέτρεπε ο Φρόιντ να βγάλουμε στην επιφάνεια τα μύχια και τα ντροπιαστικά. Κι όμως, είναι το μόνο που δεν κάνουμε σε κάθε δυσκολία, με τις λέξεις ή τις πράξεις μας. Αντί να λέμε στους άλλους, φοβάμαι μη σε χάσω, είσαι σημαντικός για μένα, λέμε, φύγε μακριά, είσαι ασήμαντος. Κάνουμε σαν εκείνους τους βαριά άρρωστους που διώχνουν τους ανθρώπους από φόβο και ντροπή. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της διαχείρισης, στον τρόπο που βιώνουμε τον πόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουμε τον πόνο του μικρού παιδιού και όχι του όριμου ενηλίκου. Όταν το μικρό παιδί πονά, δεν ξέρει στην πραγματικότητα γιατί πενθεί, διότι βλέπει τον εαυτό του από τα μάτια άλλων, προσδιορίζεται από αυτούς, εξαρτάται από αυτούς και έτσι έχει ανάγκη να τους κρατήσει εκεί για τον αυτοπροσδιορισμό του και την αυτοσυντήρησή του. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν στενοχωριούνται κάνουν διαπραγματεύσεις όπως έκαναν στην παιδική ηλικία. Βλέπουν τους άλλους σαν συμβολικούς γονείς και την εξωτερική πραγματικότητα σαν μια πελώρια, τιμωρητική φιγούρα. Αντίθετα, ο όριμος ενήλικος, ο ενήλικος της ψυχικής δουλειάς τον λέμε στο κανάλι μου,
βιώνει το εδώ και τώρα, από το πρίσμα του τώρα και όχι από το πρίσμα του τότε. Πονά για το εδώ και τώρα και ο πόνος του δεν κουβαλά και όλα τα τραύματα του τότε, τα διερεύνητα και αποθυμένα. Με άλλα λόγια, όταν χάνει κάτι, πονά για μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη στο παρόν. Και έτσι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να χάσει όλο του τον κόσμο, διότι ο κόσμος του βρίσκεται στο παρόν. Ο αυτοπροσδιορισμός του βρίσκεται στο παρόν. Βιώνει τις συνθήκες στις σωστές διαστάσεις, αποσυμβολισμένες. Και έτσι ο πόνος του έχει αρχή, μέση και τέλος. Είναι αλήθεια πως όσο προχωράει η εξέλιξη, όλοι οι μηχανισμοί γύρω από το θάνατο έγιναν όλο και πιο σύνθετοι. Με άλλα λόγια, οι άμυνες που είχαμε στη ζούγκλα για να γλιτώνουμε από τα θηρία, της πάλης, της φυγής και της αδρανοποίησης, έγιναν σιγά-σιγά συναισθηματικοί μηχανισμοί. Με άλλα λόγια, η πάλη έγινε συναισθηματική πάλη, που είναι ο θυμός και η οργή. Παρένθεση, έλεγε ο Φρόιντ πως ο πολιτισμός ξεκίνησε όταν ο θυμωμένος άνθρωπος πέταξε για πρώτη φορά μια λέξη αντί για μια πέτρα. Η πάλη, λοιπόν, έγινε συναισθηματική πάλη. Η φυγή έγινε συναισθηματική φυγή, που είναι μηχανισμοί άμυνας, όπως η άρνηση, η απόθυση, όπου διαφεύγουμε συναισθηματικά από μια κατάσταση. Και η αδρανοποίηση έγινε συναισθηματική αδρανοποίηση, αντίστοιχα, που είναι καταστάσεις όπου το απέραντο άγχος, η απέραντη θλίψη μας αποδιοργανώνει, ή καταστάσεις όπως και η κατάθλιψη. Όμως όλα αυτά, όσο κι αν αποτελούν εξέλιξη, στην πραγματικότητα και πάλι μας καταδικάζουν σε μια άνηση μάχη. Διότι όποιος προσπαθεί να αντιστρέψει το ανεπίστρεπτο, όποιος προσπαθεί να νικήσει αυτόν τον ανίκητο εχθρό που είναι η απώλεια, είναι καταδικασμένος να μην εξελίσσεται. Και είναι καταδικασμένος να μην βρίσκει νόημα και προορισμό. Αντίθετα, όσο εξελίσσεται ο εγκέφαλος, με τις ανώτερες διεργασίες του εγκεφάλου, φεύγουμε σιγά-σιγά από όλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχουν στην πυρηνική τους βάση το φόβο και ακριβώς προχωράμε και εξελίσσουμε και φτάνουμε στις ανώτερες διεργασίες του εγκεφάλου, σε ιδέες και σε σκέψεις και σε πράξεις που έχουν στην πυρηνική τους βάση την ενότητα, τη συμφιλίωση, τη διορατικότητα, την ευρηματικότητα, την αγάπη. Άρα γι' αυτό δεν σημαίνει και ανώτερη διεργασία. Αντί να πολεμώ με το λιοντάρι, το εξημερώνω. Αντί να πολεμώ με την απώλεια, την αποδέχομαι. Την πλαισιώνω. Την εξημερώνω μέσα μου και με εξημερώνω. Ψάχνω για την αποδοχή. Η ψυχική ωριμότητα φέρνει σεβασμό για αυτό που μας συμβαίνει. Φέρνει ανάληψη ευθύνης. Όπως έλεγε και η Κάριν Χόρνεϊ, φέρνει μια πηγαία εμπιστοσύνη στη διαδρομή. Ο ενήλικος της ψυχικής δουλειάς έχει εμπιστοσύνη στην απώλεια, ακόμα και αν δεν την κατανοεί. Ξέρει πως η απώλεια δεν είναι εκεί για να μας αδρανοποιήσει, να μας κάνει να μισούμε τη ζωή. Αντίθετα, είναι εκεί για να διευρύνει την αλήθεια μας, να μας γεμίσει με ακόμα μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, ακόμα μεγαλύτερη σοφία, ακόμα μεγαλύτερη ικανότητα για σύνδεση. Ο ενήλικος της ψυχικής δουλειάς βιώνει την απώλεια σε όλο του το βάθος και το μεγαλείο, αν θέλετε, όμως εκεί, βαθιά, στη μέση, στο λαβύρινθο, αντί να ψάχνει διέξοδο, ψάχνει για διάβγεια. Αντί να ψάχνει λύσεις και απαντήσεις, ψάχνει για ερωτήματα. Ψάχνει για την πίστη πως ο ήλιος φέρνει πάντα μια καινούργια μέρα. Ψάχνει τη βεβαιότητα πως η ζωή μοιάζει με το φίνικα, το μυθικό πουλί, που καίγεται στις φλόγες του μέχρι να αναγεννηθεί. Αυτό δεν σημαίνει, και για να μην μακρηγορώ, σιγά-σιγά θα τελειώσω κάπου εδώ, δεν σημαίνει πως η απώλεια δεν πονά και δεν μας διαπερνά. Ούτε σημαίνει πως θα εγκαταλείψουμε όσα είναι σημαντικά για μας. Αντίθετα, σημαίνει ότι θα τα πάρουμε μαζί μας.
σαν συναισθηματική παρακαταθήκη, σαν πηξίδα και οδηγό για τον μπροστά. Διότι ο πόνος είναι μεν προορισμένος για να βιωθεί, είναι όμως και προορισμένος για να απελευθερωθεί. Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, θλίψη, αποδοχή. Το προϊόν της ψυχικής ορίμανσης, η αποδοχή, σημαίνει απελευθέρωση. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.